Μια συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο 11 του μήνα στο Κοντομαρί Χανίων, μια συνάντηση παροχής αυτοβοήθειας, έχει έτσι ονομαστεί, για τα κοινωνικά και ψυχικά προβλήματα από το πρόγραμμα παροχής αυτοβοήθειας. Πραγματικά μια δράση που πρέπει να στηρίξουμε. Θέλω να πάμε ευθύς αμέσως στην κυρία Εύη Αδαμοπούλου, ψυχολόγο προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας εξαρτημένων ατόμων Χανίων, και να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω θερμά. Τι κάνετε? Γεια σας. Να σας καλησπερίσω κι εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνετε το βήμα. Σας ευχαριστούμε θερμά, για να γνωρίσει και το κοινό έτσι αναφορικά με τη δράση σας κάποιες λεπτομέρειες, σε ποιους απευθύνεστε, ποιος μπορεί να συμμετέχει, και να αναφέρουμε και το βασικό στόχο. Πού στοχεύετε? Βεβαίως. Να πω ότι αυτή είναι μία δράση που είναι στην διοργάνωση από το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, όπως αναφέρατε, το οποίο είναι ένα δημόσιο κρατικό πρόγραμμα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το οποίο υποστηρίζει ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης και τους συγγενείς τους. Έτσι, η δράση αυτή είναι στην διοργάνωση του προγράμματος αλλά και του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντομαρί. Θα γίνει η συζήτηση αυτή στο Πολιτιστικό το κέντρο Μάλεμε και όχι στο Κοντομαρί, το Σάββατο στις 6 ώρα, όπου εκεί θα συζητήσουμε λίγα πράγματα για την πρόληψη των εξαρτήσεων και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, ψυχικών και κοινωνικών προβλημάτων, με οποιονδήποτε ενδιαφέρεται, με κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Μάλιστα, είναι θέματα καθημερινά, είναι θέματα με ένα κοινωνικό πρόσημο, το οποίο κατά τη γνώμη μου μας αφορούν. Δεν έχει να κάνει με ηλικία, δεν έχει να κάνει με οικονομικό επίπεδο, δεν έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόμαστε τη βοήθεια που χρειάζεται να δώσουμε σε έναν συνάνθρωπό μας. Ακριβώς, μας αφορούν όλους και γι' αυτό, ξέρετε, δεχτήκαμε και με πολύ χαρά αυτή την πρόσκληση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοντομαρί, ο οποίος, να σημειώσω, ότι είναι ένας ενεργός σύλλογος στην περιφέρεια των κάποιων χωριών του Πλατανιά Χανίων και κάνει πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα πολλές φορές με ένα κοινωνικό πρόσημο. Ήδη δηλαδή από ένα χρόνο πριν ξεκίνησε να συζητάει το κοινωνικό φαινόμενο της βίας, ξεκίνησε να συζητάει διάφορα θέματα, να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και έτσι έφτασε και σε εμάς για να κάνουμε μια συνεργασία και να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί ξέρετε και η τοπική κοινωνία και όταν ενημερώνεται αλλά και όταν ενεργοποιείται σε δράσεις σε τέτοια ζητήματα, τότε αυτό συμβάλλει πολύ στην πρόληψη αυτών των κοινωνικών και των ψυχολογικών προβλημάτων. Και βέβαια η συγκυρία, μάλλον για να το θέσω διαφορετικά, μία περίοδος κρίσης, προηγήθηκε οικονομική, ακολούθησε επιδημιολογική, ήρθε η ενεργειακή, μία παράμετρος οικονομικής κρίσης, επιβαρύνει την ψυχολογία, μας σωθεί στην απομόνωση, σε κάποιες πολύπλοκες συμπεριφορές και βέβαια αλλάζει και η ψυχολογία μας. Πολύ σωστά και ειδικά αυτό που αναφέρετε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι κρίσεις και ειδικά όταν είναι πολλαπλές και απανωτές, αλλά όλες οι κρίσεις δημιουργούν μια κοινωνική απορρίθμιση πάρα πολλές φορές. Δημιουργούν μία διάλυση, δημιουργούν ανισότητες, δημιουργούν πολύ σημαντικά κοινωνικά φαινόμενα και έτσι οι άνθρωποι ασκούμενοι με όλες αυτές, από όλες αυτές τις πιέσεις λαμβάνουν πάρα πολλές πιέσεις, οικονομικές, κοινωνικές, πολλές φορές αισθάνονται δυσφορία και πολλές φορές αυτό εκφράζεται με διάφορους τρόπους, με εξαρτήσεις, καταθλίψεις, αγχώδεις διαταραχές. Πολλές φορές αυτό βρίσκει με τέτοιο τρόπο μία διέξοδο. Και γι' αυτό βλέπουμε και μια μαζικότητα όσο περνούν τα χρόνια σε αυτά τα φαινόμενα, γιατί είναι αρκετά ψυχοποιητικές οι συνθήκες στην Ελλάδα αλλά και γενικά στον δυτικό κόσμο, σε διάφορα μέρη του δυτικού κόσμου. Μάλιστα. Πάμε να δώσουμε πάλι κάποιες λεπτομέρειες ποιος μπορεί να συμμετέχει, την ώρα, το σημείο και με αυτό να κλείσουμε. Κυρία Αδαμοπούλου. Βεβαίως. Λοιπόν, είναι η εκδήλωση το Σάββατο. Το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι τι μπορούν να κάνουν οι τοπικές κοινωνίες για την πρόληψη ψυχικών και κοινωνικών προβλημάτων. Είναι μια συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντομαρί και του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας και είναι η συζήτηση 6 ώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μάλεμε. Μάλιστα. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.